Ήδη το έχουμε δει, υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης το οποίο θα συνεχιστεί όσο θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και μέχρι την νίκη. Αυτή την τροπολογία τα σχέδια της κυβέρνησης θα τα πάρουν πίσω. Όλο το σχεδιασμό που έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα όλες οι κυβερνήσεις για να φέρουν την Λάρκο στο σημείο που την έχουν φέρει σήμερα, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση να δώσει τη χαριστική βολή. Και είναι στο χέρι μας, πραγματικά αυτό να το σταματήσουμε. Αυτό το εργοστάσιο που μπορεί να είναι χρυσάφι για την περιοχή, είναι πλούτος, θα πρέπει να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο να υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Από το να δώσει μεροκάματο, από το να φτάσει αυτή η χώρα που μπορεί να παράγει τόσα προϊόντα σήμερα και να φτάνει να είναι όλα πανάκριβα, να εισάγονται και οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να παλέψουμε και αυτό είναι απαραίτητο συστατικό. Δεν αρκεί, φαίνεται, δεν αρκεί το τόσα χρόνια να δίνουν τη ζωή τους εργαζόμενοι και το αίμα τους για να βγει το μεροκάματο για να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο. Δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζεται και αγώνας. Και αυτό φυσικά εσείς το δείχνετε με τον καλύτερο τρόπο μέχρι σήμερα, βήμα το βήμα κάθε μέρα και με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, την πρόσφατη 48ωρη και τη σημερινή κινητοποίηση, μπορεί αυτός ο αγώνας να τραβήξει μπροστά, να έχει αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση να πάρει τα σχέδιά της αυτά πίσω. Και είναι στο χέρι μας και θα το παλέψουμε και θα είμαστε δίπλα σας, όπως έχετε δείξει ότι μπορείτε να παλεύετε.